Κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Κος TV. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα σε τίτλους. Δείτε σήμερα στο δελτίο ειδήσεων του Κος TV. Πρωτοχρονιάτικες ευχές και κάλαντα στον Δήμαρχο Κο Θεοδόση Νικηταρά. Σε ανάλογο κλίμα, οι ευχές των αιρετών και των εκπροσώπων των φορέων της Κο για το νέο έτος στο Δημαρχείο. Χαρμόσυνες ευχές στέλνει για το νέο έτος ο Δήμαρχος Κο Θεοδόσης Νικηταράς. Τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στον Έπαρχο Κο Νησίρου έπαιξαν οι δύο φιλαρμονικές του νησιού μας. Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα επίσης και γιορτινές μουσικές πέρασαν σε όλη τη διαδρομή τους στην περιοχή του κέντρου πόλεως Κο, η φιλαρμονική ΔΕ Ηρακλειδών και η φιλαρμονική ΔΕ Κο. Πιστή η ΚΟΗ στην αγορά πρωτοχρονιάτικου λαχείου που κληρώνει στις 31 Δεκεμβρίου. Ισχυρή έκρηξη σε κατάστημα πυροτεχνημάτων χθες το απόγευμα αναστάτωσε την τοπική κοινωνία του Αγίου Παύλου ΚΟ. Αυξημένη κίνηση στα καταστήματα της πόλης εν ώψη και της πρωτοχρονιάς. Διασκεδαστικά παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους με τις μαγικές σβούρες στην πλατεία Κονίτσι. Από ευχές, μελωδίες και κάλαντα γέμισε σήμερα το Δημαρχείο της ΚΟ. Όπως ορίζει το έθιμο πριν αλλάξει χρονιά, ο Δήμαρχος ΚΟ Θεοδόσης Νικηταράς άκουσε τα κάλαντα από τις δύο φιλαρμονικές της ΚΟ και αντάλλαξε ευχές με υπαλλήλους, εκπροσώπους συλλόγων και φορέων που τον επισκέφτηκαν στο Δημαρχείο για να ανταλλάξουν ευχές. Χριστούγεννα να ανταλλάξουμε ευχές. Και ξέρετε, τώρα λίγο θα εξωτερικεύσω αυτό που σκεφτόμουν τόση ώρα που σας απολαμβάναμε όλοι. Έβλεπα αυτά τα πρόσωπα των νέων παιδιών και λέω, στο πέρασμα του χρόνου, αφού κάθε χρόνο έρχεστε και λέτε τα κάλαντα και κάθε χρόνο θα αποτυπώνεται αυτή εδώ η στιγμή, τι παρακαταθήκη είναι για τα μικρά σήμερα παιδιά μετά από μερικά χρόνια, ως ανάμνηση και ως νοσταλγία, πόσο όμορφα ήταν τότε. Όταν θα αρχίσουν να ανδρώνονται, να μεγαλώνουν τα κορίτσια κλπ. Και θα αναπολούν το παρελθόν τόσο όμορφα όσο τώρα. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε εσάς, στις οικογένειές σας, υγεία, πρόοδο, δημιουργία και έμπνευση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ, παιδιά.
καλύτερο για το νέο έτος. Τις ευχές και του μαέστρου μας, ο οποίος θα είναι πίσω στα φώτα, θα είναι εδώ μαζί μας. Ό,τι καλύτερο για όλους σας, υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα θα έρθουν. Να πω λοιπόν ότι επέλεξα να σταθώ ανάμεσα στα παιδιά, γιατί μου δόθηκε η ευκαιρία καταρχήν να νιώσω κι εγώ παιδί και δεύτερον να νιώσω ότι ικανοποιώ κατά κάποιο τρόπο το ανεκπλήρωτο, αυτό δηλαδή που έμεινε ως αποθυμένο από παιδί που ήθελα να μάθω κιθάρα και δεν έμαθα. Δεν μου δόθηκε αυτή η δυνατότητα. Έτσι λοιπόν ευρισκόμενος ανάμεσα σε παιδιά πολύ μικρότερα απέναντι στη δική μου ηλικία τότε, εκτιμώ ότι εδώ είναι μαζεμένο το μέλλον, η προσδοκία, η ελπίδα, η δημιουργία, η έμπνευση και για όλα αυτά εύχομαι να έχουμε υγεία, να τα απολαμβάνουν οι γονείς τους, οι ίδιοι και να τα απολαμβάνει και η κοακή κοινωνία, γιατί θεωρώ ότι οι φιλαρμονικές μας έχουν πολλά πολλά να δώσουν ακόμα στην τοπική κοινωνία. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Μέσα σε εορταστική ατμόσφαιρα, αιρετοί και εκπρόσωποι φορέων βρέθηκαν σήμερα το πρωί στο Δημαρχιακό Μέγαρο για να ανταλλάξουν εγκάρδιες ευχές με τον Δήμαρχο και τους εργαζόμενους, ενώ στέλνουν μηνύματα για υγεία, στιγμές χαράς, αισιοδοξίας και δημιουργικότητας. Μέσα από τη δημοτική τηλεόραση με γνωρίσατε. Με αυτό το μικρόφωνο τα λέγαμε τόσα χρόνια. Με αυτό το μικρόφωνο θέλω να σας ευχηθώ από καρδιάς ένα νέο ευτυχισμένο 2024 με πολύ αγάπη, ανθρωπιά και πραγματικά αξιοπιστία λόγων και έργων. Γιατί αυτό χρειαζόμαστε και στη ζωή μας ως άνθρωποι και ως υπηρέτες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά σε όλους. Εύχομαι ένα χαρούμενο, ευτυχές και γεμάτο υγεία 2024. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή χρονιά. Εύχομαι το νέο έτος να φέρει υγεία, αγάπη και ψυχική γαλήνη. Είναι ένα μήνυμα το οποίο είναι επίκαιρο από ποτέ. Εύχομαι καινούργια χρονιά να σας βρει με νέους στόχους, νέες προσδοκίες και αγαλίαση στις καρδιές των συνανθρώπων μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Εύχομαι το νέο έτος να χαρίσει όμορφες στιγμές σε όλους. Υγεία, αγάπη, αλληλεγγύη και αισιοδοξία. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία, ευτυχία, ειρήνη και να είμαστε πάντα κοντά στους ανθρώπους μας που μας έχουν ανάγκη. Ήθελα να ευχηθώ στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο και στους νέους ανθρώπους και στους νέους Δημοτικούς Συμβούλους καλή επιτυχία στο έργο τους και στον Δήμαρχο, χρόνια πολλά και η νέα χρονιά να μπορέσουμε να προσφέρουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να έχουμε μόνο υγεία, γιατί είναι το κυριότερο αγαθό στο τέτοιο. Μας έχει δώσει μια εντολή ο κοακός λαός. Τώρα έχουμε μόνο να έχουμε όρεξη για δουλειά, τίποτα άλλο. Και εύχομαι ο ΠΑΟΚ πρωταθλητής και ο Πανσεραϊκός ΟΕΦΑ. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι με τη σειρά μου καλή χρονιά. Χρόνια πολλά σε όλους τους συνδημότες μας. Με υγεία πάνω απ' όλα. Ειρήνη και αγάπη. Καλή χρονιά να έχουμε. Χρόνια πολλά, υγεία. Πάνω απ' όλα, ειρήνη, κανένα σπιτικό να μην υπάρξει πόνο, να μην υπάρχει θλίψη και ας ευχηθούμε η επόμενη χρονιά να είναι πιο παραγωγική για όλους μας. Χρόνια πολλά. Εσείς βλέπετε τον τελευταίο καιρό, εγώ με τον Μανώλη πάμε μπακέτο, έτσι μπακέτο θα δώσουμε και τις ευχές σας αυτές. Με βάση την αγάπη και την ομόνοια και δήμαρχο το Θοδόση Νικηταρά, πιστεύω ότι ο κόσμος της ΚΟ από αρχές του 24 θα αρχίσει να βλέπει έργα. Είμαι αισιόδοξος, υγεία και ευτυχία και ό,τι ονειρεύεται καθένας να τα αποκτήσει. Μαζί με το Σάκη θα πάμε πολύ καλά. Χρόνια πολλά, υγεία, αγάπη. Αυτά. Καλή χρονιά. Εύχομαι και εγώ μέσα από την καρδιά μου αγάπη, ευτυχία, ευημερία σε όλα τα σπίτια. Αγάπη στις καρδιές μας, ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Επιτέλους να σταματήσει αυτός ο πόλεμος όπου και αν γίνεται. Εύχομαι καλές γιορτές, καλή πρωτοχρονιά και ο Θεός στα σπίτια σας όλων.
Καλή χρονιά σε όλους, με υγεία, αγάπη, αισιοδοξία σε κάθε σπιτικό. Εύχομαι το νέο έτος αυτό που έρχεται να είναι ένα έτος επίτευξης στόχων, πολλών στόχων ατομικών και μη. Και θα ήθελα να ευχηθώ επίσης καλή και παραγωγική θητεία στους νεοκλεγέντες και μη. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Να περάσουν όμορφα αυτές τις μέρες, όλος ο κόσμος αυτό θέλει. Αυτές τις μέρες με την οικογένεια και τους αγαπημένους, να βάλει πίσω τις δυσκολίες και τα εμπόδια που βρίσκει στην καθημερινή ζωή του. Ας ευχηθούμε η νέα χρονιά για όλο τον κόσμο, να είναι όλος ο κόσμος υγιής και να δώσει στην καθημερινότητα το περιεχόμενο που τους αξίζει, δηλαδή συλλογικά και οργανωμένα να διεκδικήσει την ζωή που του αξίζει. Μια καλύτερη ζωή για όλους, για όλο το Λαοτισκό. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά, πρώτα και κύρια σε όλους τους εργαζόμενους, σε εσάς, και να ευχηθώ τα καλύτερα για τη νέα χρονιά. Σε όλο τον κόσμο, υγεία πάνω απ' όλα, αγάπη, χαρά και δύναμη με την καινούργια χρονιά. Ήθελα να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο, χρόνια πολλά, μια καλή και δημιουργική χρονιά για όλους, με υγεία πάνω απ' όλα, το έχουμε ανάγκη, πολλά χαμόγελα και πραγματικά το νέο έτος, ό,τι επιθυμεί ο καθένας ψυχοριστά να του το φέρει. Χρόνια πολλά σε όλους, καλή χρονιά, να ευτυχισμένο το καινούργιο έτος. Ό,τι επιθυμεί ο καθένας, υγεία πάνω απ' όλα, για ασφαλή χιλιόμετρα για όλους τους επαγγελματίες οδηγούς. Στο Δήμο ευχόμαστε καλή θητεία, καινούργια θητεία που ξαναξεκινάει, καλή συνεργασία και όλα να πάνε όπως θέλει όλος ο κόσμος. Χρόνια πολλά. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία, χρόνια πολλά. Εύχομαι καλή χρονιά σε όλους, με υγεία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο, να είμαστε όλοι καλά. Γιορτινό μήνυμα για το νέο έτος στέλνει ο Δήμαρχος Κόθεδος Νικηταράς του Σαπανταχού Κόους για υγεία και ευημερία σε όλους. Θερμές ευχές για τους Κόους όπου γης, για τους συμπατριώτες, τις συμπατριώτισσες που βρίσκονται διάσπαρτα σε όλα τα μέρη του κόσμου. Είναι οι στιγμές που όλες και όλοι με νοσταλγία στρέφουν το νου πίσω στην πατρίδα. Στην πατρίδα που πέρασαν όμορφα χρόνια, στην πατρίδα που πάντα τους προσμένει. Ευχές για υγεία το 2024 να είναι μια χρονιά που θα εκπληρώσει τους πόθους και τις επιθυμίες όλων. Για μας, για τον Δήμο, τη Δημοτική Αρχή, την τοπική αυτοδιοίκηση, είναι και αυτή μια χρονιά ευθύνης και συμβόρευσης με την τοπική κοινωνία και θεωρώ ότι αυτό που μαζί ξεκινήσαμε ακόμα καλύτερα θα το πραγματώσουμε το 2024. Να είσαστε καλά, καλή πρώτη χρονιά. Την 3η 2 Ιανουαρίου θα γίνουν οι διμερεσίες σε όλους τους Δήμους. Η εκλογή δηλαδή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι διμερεσίες στο Δημοτισκό θα γίνουν στο Δημοτικό Κατάστημα Μπιτσοδού Ακτής Κουντουριώτη, στην αίθουσα συνεδριάς του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 το βράδυ. Αλλάζουμε θέμα. Τα κάλαντα από τις φιλαρμονικές του νησιού μας ακούστηκαν από το πρωί κατά σειρά στην έδρα της Μητρόπολης Κόου και Νησίρου κυρίου Ναθαναήλ, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε το επαρχείο Κόου Νησίρου πριν καταφθάσουν στο Δημαρχείο Κόου, όπου και έπαιξαν εθιμοτυπικά τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα και ευχήθηκαν για το νέο έτος. Αξίζει να σημειωθεί ότι νωρίτερα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κόου και Νησίρου έδωσε τις ευχές του και δέχθηκε με χαρά τις φιλαρμονικές του Δήμου μας που πεάνησαν από κοινού το πρωί της Παρασκευής στα κάλαντα. Ο Σεβασμιότατος ευχήθηκε καλά Χριστούγεννα με υγεία, αγάπη, ειρήνη σε όλο τον κόσμο, χρόνια πολλά και ευλογημένα σε κάθε σπιτικό.
Άκρος εορταστικό το κλίμα στο κέντρο της πόλης της ΚΟ με τις δημοτικές φιλαρμονικές να παιανίζουν τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στους δρόμους της πόλης με ενδιάμεσες τάσεις για τις φιλαρμονικές μας που έδωσαν χαρά στον κόσμο μέσα από το μελωδικό τους πέρασμα στο νοσοκομείο της ΚΟ όπου και εκεί έπαιξαν τα κάλαντα στις φυλακές αλλά και στη δόη του νησιού μας όπου και έκαναν μια σύντομη στάση για μουσική, ευχές και χρόνια πολλά. Και οι δυο μαέστροι Λευτέρης Πουλιού και Νίκους Γαναβούρας με ευημερία σύνθεση παιάνισαν τα κάλαντα και παρέλασαν στο ιστορικό κέντρο του νησιού μας προτού κατευθυνθούν κατά σειρά στο Δημαρχείο της ΚΟ. Συγκρατημένη καταγράφεται η κίνηση στο κυνήγι της τύχης και στην ΚΟ παρά το γεγονός πως το πρωτοχρονιάτικο λαχείο αποτελεί έθιμο για τους Έλληνες. Αρκετός είναι ο κόσμος που ποντάρει στην τύχη και ελπίζει όχι μόνο στο πρωτοχρονιάτικο λαχείο αλλά και στα διάφορα τυχερά παιχνίδια του ΟΠΑΠ που έχουν καταφέρει να έχουν κερδίσει το ενδιαφέρον του κόσμου. Κύριε Πασανικολάκη, λίγες μέρες πριν την πρωτοχρονιά, όλοι τρέχουν να πάρουν το παραδοσιακό πατροπαράδοτο πρωτοχρονιάτικο λαχείο. Πώς είναι φέτος η κίνηση? Η κίνηση είναι πολύ αυξημένη στα πρακτορία ΟΠΑΠ, φαντάζομαι και στην κυρία Ιωαννίδου. Οι περισσότεροι έχουν κάνει τις αγορές τους, αλλά υπάρχουν και αυτοί της τελευταίας στιγμής, όπως ξέρουμε όλοι, οι οποίοι έρχονται και παίρνουν είτε σε μονάδες είτε σε πεντάδες τα κρατικά λαχεία. Να πούμε ότι η τιμή τους είναι 5 ευρώ. Νομίζω ότι είναι τελευταίες ώρες ακόμα για την διάθεσή τους. Έχουν μείνει ελάχιστα. Άρα όσοι μας βλέπουν και μας ακούνε να ξέρουν ότι θα βρουν έστω ένα κομμάτι από τα λαχεία τα οποία υπάρχουν. Συνηθίζετε έτσι οι οικογένειες να παίρνουν για τα παιδιά και να το έχουν έτσι και σαν έθιμο. Συνεχίζεται αυτό να υπάρχει? Συνεχίζεται και βλέπουμε όλο και περισσότεροι να τα στολίζουν και στα δέντρα. Δηλαδή στο κάθε ένα να έχει και το όνομα από πίσω, είτε σε φακελάκια που τους δίνουμε εμείς ειδικά, ο κάθε ένας παίρνει το δικό του για το παιδί του. Και για την οικογένεια, για τους συγγενείς. Επομένως, είναι ένα έθιμο το οποίο τηρείται από όλους. Μάλιστα. Να πούμε και για τα υπόλοιπα όμως, γιατί γνωρίζουμε ότι αυτές τις ημέρες υπάρχουν και κάποια άλλα, όπως είναι τα σκράτς, τα οποία μοιράζουν και εκείνα πόσα. Έχουμε και τέτοια είδη, χριστουγεννιάτικα είδη. Έχουμε 4 κωδικούς εκεί. Η αλήθεια είναι ότι κινούνται, έχουμε αρχίσει τη διάθεσή τους από τον Νοέμβριο, άρα έχουν έναν κύκλο ζωής. Έχουν πάει αρκετά καλά. Υπάρχουν και τα υπόλοιπα παιχνίδια που έχουμε εδώ, είμαστε ανοιχτά. Υπάρχει το Τζόκερ, το οποίο έχει αλλάξει όσον αφορά τις κατηγορίες πρώτες και την
πιο γρήγορα τα κέρδη του, το λότο επίσης, το στοίχημα και το κοινό που είναι ο βασιλιάς του πρακτορείου. Ο κόσμος γενικότερα τι προτιμά περισσότερο σε όλα αυτά, δηλαδή πού επενδύει έτσι την ελπίδα και την τύχη του? Καθημερινά θα έλεγα στο κίνο και στο στοίχημα. Έτσι, όσον αφορά τα μεγάλα κέρδη, στο τζόκερ, κυρίως στο τζόκερ, έπειτα στο λότο και τώρα εποχιακά στα κρατικά λαχεία και στα λαχεία κλήρωσης που είναι κάθε Τρίτη. Ποιες ηλικίες έτσι είναι πρότιμο περισσότερο έτσι αυτά τα τυχερά παιχνίδια? Είναι η μέση ηλικία, δηλαδή το πρακτορείο μας είναι μια ηλικία που είναι 50+, η αλήθεια είναι αυτή. Άντρες ή γυναίκες? Κυρίως άντρες. Αλλά έχουμε και γυναίκες, αρκετές γυναίκες φίλες στο scratch, έτσι στα λαχεία επίσης ή στο τζόκερ. Η αλήθεια είναι ότι ανανεώνεται το ηλικιακό κοινό, έτσι μικραίνει όσο πάει, όχι τόσο με τόσο γρήγορους ρυθμούς, ωστόσο γίνονται βήματα και το εύρος ηλικίας είναι αρκετά από 40 έως 60 περίπου. Γύρω τις ευχές σου κλείνοντας. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχηθώ καθιερωμένα χρόνια πολλά με υγεία σε όλο τον κόσμο, καλή χρονιά να έχουν όλοι έτσι με υγεία, το τονίζω ακόμα μια φορά, ο καθένας στο σπιτικό του και προσωπικά να βρει αυτό το οποίο έχει χάσει ή εν πάση περιπτώσει να νιώσει τα συναισθήματα που πρέπει αυτή τη χρονιά που μας έρχεται. Πατροπαράδοτα, την πρωτοχρονιά όλος ο κόσμος τρέχει για ένα πρωτοχρονιάτικο λαχείο. Πώς είναι φέτος η κίνηση? Όντως το πρωτοχρονιάτικο, επειδή βγαίνει μία φορά το χρόνο, στις 31 Δεκεμβρίου, όλες τις ηλικίες, ηλικιωμένοι, νέοι, όλοι δοκιμάζουν την τύχη τους. Βέβαια, φέτος είμαστε πιο χαλαρά από άλλες χρονιές. Έρχονται, παίρνουν, αλλά παίρνουν πολύ λιγότερα από πέρυσι. Παρόλο που υπήρχε κίνηση το καλοκαίρι και δουλέψαμε, ο κόσμος είναι διστακτικός. Είναι δηλαδή συγκρατημένος. Από πού νομίζετε ότι οφείλεται αυτό? Δεν γνωρίζω. Μήπως η ακρίβεια, δεν ξέρω. Σου λέει καλύτερα να πάρουμε λιγότερα και να έχουμε πιο πολλά χρήματα. Δοκιμάζουν ίσως την τύχη τους με τα σκράτς, τα οποία και αυτά ήθιστε τώρα τα Χριστούγεννα και τις γιορτές να αγοράζονται. Ναι, πάλι αγοράζουν σκράτς, αλλά λιγότερα. Mm-hmm. Δεν ξέρω, ίσως οφείλεται στο ότι υπάρχουν και πολλά καταστήματα του ΟΠΑΠ, που επίσης πουλάνε κρατικά, νομίζω, πουλάνε mm-hmm. σκράτς. Και έτσι η δουλειά μοιράζεται. Δεν είναι όπως παλιά, mm-hmm. που ήμασταν μόνοι μας. Και τώρα είναι λογικό έτσι να μοιράζεται η κίνηση. Ποια έτσι η κατηγορία κοινωνική πρότιμα περισσότερο τα λαχεία? Σύνδεση ηλικιωμένοι το θεωρούν και έτσι σαν γούρι να δώσουν στα εγγόνια τους? Ναι, οι ηλικιωμένοι το θεωρούν γούρι να πάρουν στα εγγόνια τους λαχείο αντί να πάρουν δώρο. Αλλά και μικρά παιδάκια έρχονται με τους γονείς τους και ψωνίζουν, παίρνουν. Φαντάζομαι από τα κέρδη, τα κάλαντα, τα παιδιά έρχονται έτσι να πάρουν κάτι. Όχι. Από τα κάλαντα. Θα πάρουν κανένα παιχνίδι, πιστεύω, κάτι που θέλουν να φορέσουν. Λαχείο. Μου ήρθε ένα παιδάκι από τα κάλαντα και πήρε, αλλά ήταν ένα παιδάκι. Τι κρατούσα, κύριε Ανέμε? Η μόνη ευχή που έχω να δώσω και που αξίζει είναι να έχουν καλή χρονιά με υγεία. Υγεία είναι το παν. Να έχουν καλή υγεία. Οι οικογένειές τους, τα παιδιά τους, να είμαστε όλοι καλά, να υπάρχει αγάπη. Και αυτό. Εγώ παίζω 60 χρόνια. 60 χρόνια. 60 χρόνια παίζω τα πάντα. Και λαχεία και σκρέτσι και τα. Είστε, δηλαδή επενδύετε στην τύχη σας. Σας βγήκε λίγο τυχαίο, κερδίστε κάποτε. Κάποτε πριν το 66, αξέχα τη χρονιά, μου ήρθε ένα και μου λέει κέρδισε το Άρτιο. Αχα. Το Άρτιο εγώ δεν ήξερα τι ήταν. Και την άλλη μέρα πήγα στη δουλειά και λέω. Τι κέρδισε αυτό το Άρτιο, μου λέει 100 δραχμές. Α, τόσο καλά. Δηλαδή τα κέρδισε τόσα χρόνια που παίζετε, μόνο τόσα λίγα? Τίποτα. Κάποτε πήραμε κάποτε εδώ πέρα, θυμάμαι κάτι, λίγα πήραμε εδώ πέρα. Ναι. Αλλά... Τι προτιμάτε να παίζετε έτσι συνήθως? Λαϊκό. Το λαϊκό παίζω. Λαϊκό, είστε παραδοσιακό τύπο. Το λαϊκό παίζω συνέχεια εγώ. Πάντως μπορεί να κερδίσετε, να κερδίσετε μάλλον στην αγάπη, κερδίσετε στη ζωή. Α, η αγάπη, η αγάπη. Τη βλέπεις την αγάπη που εκεί πέρα. Για εκείνη η αγάπη μου. Σας περιμένει στη γωνία. Περιμένει, μα περιμένει. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Χρόνια να σας δίνει ευχαριστώ, ο Θεός. Ευχαριστώ, καλή χρονιά και υγεία σε όλο τον κόσμο. 9 εργαζόμενες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκώνατα του αποδοτικού χαρακτήρα. 8 μήνες διάρκεια θα προσλάβει ο Δήμος της ΕΚΟ για 7 άτομα ειδικότητας οδηγού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 2 άτομα χειριστές μηχανημάτων έργων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έγκυρες είναι οι αιτήσεις που θα κατατεθούν από σήμερα 29
Δεκεμβρίου έως και την Δευτέρα 8 Ιανουαρίου. Η ανακοίνωση για τους όρους και τα προσόντα πρόσληψης όπως και το έντυπο αίτησης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου της ΚΟΣ στο kos.gov.gr. Προκήρυξη μία θέση νοσηλευτή ορισμένου χρόνου για την περίθαλψη ατόμων τρίτης ηλικίας κατοίκων στην ΚΟ έχει εκδώσει το Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 10 του Γενάρη στις 5 το απόγευμα στα γραφεία του Ιδρύματος επί της οδού Μαρασλή 21 στην Αθήνα ή στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. 22 ασθενείς, ανάμεσά τους 3 παιδιά και 2 μωρά, μετέφεραν τα πτυτικά μέσα της πολεμικής αεροπορίας από νησιά του Αιγαίου, την Κέρκυρα, την Κεφαλονιά και τα Ιωάννα σε νοσοκομεία μεγάλων αστικών κέντρων κατά το εορταστικό πενθήμερο. Στα 33,4 εκατομμύρια διαμορφώθηκαν οι διεθνείς αεροπορικές και οδικές αφίξεις για το 11μηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου, με τις από αέρος αφίξεις να υπερβαίνουν τα νούμερα τόσο του 2022 όσο και του 2019 και τις οδικές να ξεπερνούν τα αντίστοιχα περσινά επίπεδα, υπολοιπόμενες ωστόσο τους προπανδημιακούς αριθμούς. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάζεται το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων από τα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας και τους μεθοριακούς σταθμούς την περίοδο Γενάρη-Νοέμβρη, καταγράφηκαν 23,5 εκατομμύρια διεθνείς πτήσεις. Αλλάζουμε θέμα και κύριοι. Ισχυρότατη έκρηξη αναστάτωσε ολόκληρη την περιοχή του Αγίου Παύλου ΚΟΚ χθες λίγο μετά τις 6 το απόγευμα και πιο συγκεκριμένα επί της οδού Θεμιστοκλέου σε καταστήματα πυροτεχνημάτων που βρίσκεται σε ισόγεια κατοικία που εξεράγησαν από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Προανάκριση αναμένεται να διενεργήσει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας ΚΟ. Στο σημείο έφτασαν 10 πυροσβεστικά οχήματα και 10 άντρες της πυροσβεστικής καθώς και θελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου της ΚΟ. Κάτοικος της περιοχής, πόσο βιώσατε εσείς αυτό τον θόρυβο και αυτό το ξαφνικό γεγονός εδώ? Δεν ξέραμε ακριβώς τι γίνεται. Πήγαμε να ανοίξουμε την πόρτα και βλέπαμε φλόγες. Α, υπήρχαν φλόγες? Ναι, μέχρι εδώ. Μπαμπούμ, μπαμπούμ, δεν ξέραμε τι είναι. Κλείνουμε την πόρτα, μετά ξανανοίξαμε. Μου λέει ο γιος μου, παίρνει λέει φωτιά, πήρε φωτιά δίπλα λέει στεργία. Αυτό, μετά βγήκαμε έξω. Αντρομοκρατηθήκαμε, νομίσαμε ότι ήταν πόλεμος. Πολύ αντώνος ο θόρυβος. Θόρυβος, Παναγία μου. Αλλά είδατε και φωτιά όμως, έτσι. Και φωτιά, και να βγαίνει, μετά σπάσανε τα τζάμια, χαμός εδώ έγινε. Εδώ η γειτονιά πώς το βίωσε, βγήκανε όλοι έξω? Όλοι βγήκανε έξω, όσοι ήταν γύρω-γύρω, όλοι τρομάξανε πολύ, ναι. Κύριε Διοικητά, έκρηξε εδώ στο κέντρο της πόλης, στην οδό Θεμιστοκλέους. Πείτε μας τι ακριβώς έχει συμβεί. Περίπου στις 6:20 ενημερώθηκε η υπηρεσία μας για πυρκαγιά σε ισόγειο κατάστημα που εμπορεύεται βεγγαλικά. Άμεση ήταν η κινητοποίηση τόσο της υπηρεσίας μας όσο και των άλλων φορέων. Σπεύσαμε στο σημείο, όπως βλέπετε, 3 οχήματα της πυροσβεστικής και ένα της πολιτικής προστασίας με 8 υπαλλήλους. Ευτυχώς περιορίσαμε τη φωτιά και δεν επεκτάθηκε στους παρακείμενους ορόφους. Αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης. Από την άλλη, δυστυχώς καταστράφηκε το κατάστημα. Και το θετικό είναι ότι ο ιδιοκτήτης είναι καλά στην υγεία του με ένα ψηλό έγκαυμα. Βλέπουμε πολλά οχήματα εδώ της πυροσβεστικής και πολλούς άντρες της πυροσβεστικής να επιχειρούν. Να μας πείτε πόσες δυνάμεις βρίσκονται εδώ. Ήταν ένα σημαντικό συμβάν, ένα πολύ σοβαρό συμβάν. Και γι' αυτό άμεσα κινητοποιήθηκε η υπηρεσία μας. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται 4 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 10 υπαλλήλους. Μάλιστα, βλέπουμε και την πολιτική προστασία του Δήμου να είναι εδώ. Άμεσα ενημερώθηκε και η πολιτική προστασία να πούμε εδώ και έφερε και αυτή όχημα μήπως χρειαστούμε περαιτέρω ενίσχυση με νερό. Θα παραμείνετε και το βράδυ, φοβάστε μήπως για τυχόν αναζωπηρώσει ή δεν υπάρχει τέτοιο κίνδυνο? Θα παραμείνουμε για να εξασφαλίσουμε όσο χρειάζεται το χώρο ώστε να μην κινδυνεύσουν οι παρακείμενοι όροφοι. Αντιδήμαρχη, η πολιτική προστασία του Δήμου της ΚΟ είναι παρόν σε όλα τα συμβάντα σήμερα και εδώ. Ναι, δυστυχώς βλέπουμε τέτοιες μέρες ότι ένας συνάνθρωπός μας χρειάστηκε την βοήθεια της πυροσβεστικής, της πολιτικής προστασίας. Αυτό που τουλάχιστον βλέπουμε είναι ότι δεν υπήρξαν υλικές ζημιές μεγάλες, αλλά δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός ή κάτι χειρότερο. Ευχόμαστε να μην έχουμε άλλα τέτοια συμβάντα, ειδικά μέσα σε κατοικημένες περιοχές, και να ευχηθούμε τουλάχιστον να τηρούνται οι κανόνες προστασίας που χρειάζονται σε αυτές τις περιπτώσεις.
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Χάρη Θεοχάρη. Συγγνώμη για την παράταση της προθεσμίας καταβολής των τελών κυκλοφορίας του 2024. Σύμφωνα με την απόφαση, η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας δεν θα λήξει 31 Δεκάτου, καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία θα παραταθεί έως και 29 Φεβρουαρίου του 2024. Στις 8 Ιανουαρίου θα γίνει η εκλογή Προέδρου της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου στις 12 το μεσημέρι, ενώ στις 11 θα γίνει η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου παρόντων όλων των Περιφερειακών Συμβούλων. Στιγμές χαρά και παιχνιδιού προσέφεραν χθες το απόγευμα οι μαγικές βούρες στην πλατεία Κονίτσης για τα παιδιά στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του ΔΟΠΑΣ. Τα παιχνίδια ήταν διαδραστικά και με φάνταστο τρόπο τα παιδιά ξεδίπλωσαν τη φαντασία με τα δικά τους εκφραστικά μέσα, χόρεψαν και τραγούδησαν, μα πάνω απ' όλα είχαν μια ουσιαστική επαφή και συνεργασία μεταξύ τους. Πρόσχεμη σου πέσει. Κράτα τη καλά, ε. Ωραία. Μπορείς να τη βάλεις στο πλυντήριο. Συγγνώμη, εσύ δεν είπες ότι βάζεις πλυντήρια. Ψάξ' το, κάπου εδώ πίσω θα είναι. Αυτός είναι ο φούρνος. Αυτή είναι η καρέκλα. Το γιογιό του μωρού. Τι είναι εκεί, το ψυγείο. Μην φάρεις εσύ το Βασίλη στο ψυγείο. Εδώ είναι, παιδί μου, το πλυντήριο. Θα κάνει τον κύκλο όλου του νησιού. Το βλέπω, θα φτάσει σιγά. Εκεί είναι η ψησταριά. Το ελεφάκι. Αυτό είναι το αγαπημένο σου τραγούδι. Με καδούλα τα πίνει. Δεν θες να σταματήσει, δηλαδή να τα πούμε λίγο, όχι. Ναι. Προτιμάς το Ρουντόλφ. Ναι. Ναι. Τι σου αρέσει περισσότερο τα Χριστούγεννα. Τι θα σου φέρει ο Άγιος Βασίλης. Ένα σκυλάκι. Ένα σκυλάκι. Αληθινό ή λουτρινό. Λουτρινό και αυτικό που έχει κοδόνα και την περπατάει μόνο. Α, πολύ ωραία. Εσένα πώς σε λένε. Μελό. Μελό, έχεις πολύ ωραίο όνομα, Μελό. Ναι, δεν μου λες Μελό. Τι σου αρέσει περισσότερο να τραγουδάς αυτές τις μέρες. Το Merry Christmas. Το Merry Christmas. Το Βιβίσιο. Σου αρέσουν έτσι τα παιχνίδια που παίζεις εδώ στις πλατείες με τα παιδάκια. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και έμαθα κάτι, μου είπαν ότι θα είσαι και αύριο εδώ. Ναι. Ναι. Τι θα σου φέρει ο Άγιος Βασίλης, τι θα μια σου φέρει. Φωτογραφική μηχανή. Και τι σου αρέσει να βγάζεις φωτογραφίες. Ναι. Ναι, ασχολείσαι. Ασχολούμαι. Μπράβο, πολύ ωραία. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Πώς σε λένε σε. Εμέλεια. Εμέλεια, τι θέλεις να σου φέρει ο Άγιος Βασίλης από το Χριστούγεννα. Μου το έχει φέρει ήδη, μου έφερε ένα σετ μαγείας. Σετ μαγείας, όρισε τα μαγικά. Ναι. Ναι, τι τάξη πηγαίνει. Τετάρτη. Σ' αρέσει έτσι να παίζεις στις πλατείες όπως τώρα, καλή ώρα εδώ πέρα με τα παιδιά. Ναι. Ναι. Πολύ ωραία. Εσένα πώς σε λένε. Αργυρό. Αργυρό, εσένα με τι σου αρέσει να ασχολείσαι. Μου αρέσουν γενικά άλλα τα πράγματα, αλλά περισσότερο μου αρέσει ο χορός. Ο χορός και γι' αυτό χόρεψε σήμερα. Είδα ότι χόρεψε πάρα πολύ. Ναι. Τι σου αρέσει γενικότερα να παίζεις με τα παιδιά και να συμμετέχεις σε τέτοια διαδραστικά παιχνίδια. Γενικά, ναι. Ναι. Τι θα σου φέρει ο Άγιος Βασίλης. Εγώ του ζήτησα βιβλία. Βιβλία, τι βιβλία, ποιο είναι το αγαπημένο σου. Του ζήτησα ένα βιβλίο του Τζάνι Ροντάρι. Είναι αγαπημένο μου συγγραφέα. Α, διαβάζει δηλαδή πολύ από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι. Ναι. Ωραία. Χρόνια εγώ πολλά. Έχω διαβάσει όλη μου τη βιβλιοθήκη, αλλά ακόμα θέλω να μοιραζόμαστε βιβλία. Μοιραζόμαστε βιβλία. Αυτό είναι μια πολύ όμορφη ασχολία να μοιράζετε μία τα βιβλία τη άλλη. Έτσι. Ναι, γιατί καθόμαστε στο ίδιο θρανείο και είμαστε στην ίδια τάξη. Πάρα πολύ ωραίο να μοιραζόμαστε και κυρίως τα βιβλία μας. Έτσι, μπράβο. Χρόνια πολλά, κορίτσια. Χρόνια πολλά. Ρουντόλφ το ελάφακι.
κόκκι. Να πέκαμε το τσίλι. Σαν πέφτει το βραδάκι. Έχει μύτη φωτεινή. Μπράβο, Αφροδίτη, στήριξε την ομάδα. Η φίλη του λαμπιώνει. Το φωνάζει και γέλο. Ο κύριος Γιώργος έχει σκοράκι. Τη μύτη του στο χιόνι. Κρύβει όλα του μιλούν. Όμως μια κοπάπη. Το χρονιά υπό εμβασίλης. Τότε και κάθε καινούρια χρονιά που έχει πρώτα στα φάρα σκηνιά ο Ρουντόλφ οδηγεί τον Άγιο Βασίλη στη γη. Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Ρουντόλφ φακί με καρδούλα τα πίνει σαν πέφτει το βραδάκι έχει τη φωτεινή. Τον φωνάζω και γέλω. Η μύτη του στο χιόνι κρύβει όταν του μιλούν. Στους ρυθμούς πρωτοχρονιάς πλέον κινείται η αγορά της ΚΟ με την κίνηση στα καταστήματα να χαρακτηρίζεται ικανοποιητική. Το εορταστικό ωράριο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μέχρι και αρχές Ιανουαρίου. Έτσι, καταναλωτές, μικροί και μεγάλοι, θα έχουν την ευκαιρία μέσα από ένα ευέλικτο ωράριο να κάνουν τα ψώνια τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά την ικανοποιητική κίνηση στα καταστήματα, οι επιχειρηματίες εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τον μη στολισμό του κέντρου της πόλης. Η εβδομάδα της πρωτοχρονιάς κυλάει. Να μας πείτε πώς πήγε η εορταστική κίνηση αυτές τις μέρες, αν υπήρχε αγοραστική δύναμη. Υπήρχε αγοραστική δύναμη, ίσως όχι όσο περίμενε ο κόσμος, αλλά όμως ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο παράπονο από τους πελάτες είναι ότι τα περισσότερα καταστήματα μεσημέρι κλείνανε. Και πάρα πολλοί κόσμος που δουλεύει περίμενε τη μεσημεριανή ώρα για να μπορεί να βγει στην αγορά για ψώνια. Εγώ η αλήθεια το μεσημέρι είχα αρκετούς πελάτες, οι οποίοι όμως κάνανε παράπονα, γιατί ακόμα και τα μεγάλα καταστήματα ήταν κλειστά τα μεσημέρια. Μάλιστα. Και γενικότερα έτσι, αναφορικά έτσι με τις τιμές που φέτος πολύ παραπονιούνται για την ακρίβεια, στο κομμάτι των ρούχων, των έτοιμων ενδυμάτων υπήρξε έτσι κάποια διαφοροποίηση? Δεν νομίζω. Δηλαδή, αναλογικά με πέρυσι δεν νομίζω να υπάρχει μεγάλη διαφορά. Ο κόσμος δηλαδή έκανε τις γνωστές εκπτώσεις ή δεν τους ενδιαφέρει λόγω των ημερών? Κοίταξε, ούτως ή άλλως, όπως λέμε και ξαναλέμε, είμαστε μια μικρή κοινωνία, είμαστε μια μικρή αγορά. Ούτως ή άλλως, σε όλους τους πελάτες μας κάνουμε κάποια έκπτωση, δεν αλλάζει κάτι σε αυτό. Τις ευχές σας. Καλή χρονιά να έχουμε με υγεία, όλα καλά να πάνε. Το 2024 να φέρει στον καθένα ό,τι επιθυμεί. Πώς πάει έτσι η αγοραστική δύναμη στην πόλη της ΚΟ? Δυστυχώς δεν είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Θα το έχετε ακούσει και από άλλους συναδελφούς ότι η κατάσταση φέτος δεν είναι και πολύ ευχάριστη. Δεν υπάρχει εορταστικό κλίμα και καλώς θα πω εγώ πρώτη φορά στη ζωή μου. Ο κόσμος έχει φύγει και κάνει εκτός ΚΟ διακοπές. Δυστυχώς. Δηλαδή το ότι δεν υπάρχει αυτό το εορταστικό κλίμα αποτρέπει τον κόσμο να κατέβει στην αγορά? Εννοείται. Δεν υπάρχει διάθεση. Εδώ, αν βγείτε στο δικό μας το δρόμο, δεν υπάρχει φωτισμός, δεν υπάρχει μουσική, τίποτα. Ενώ υπάρχει μουσική, όντως υπάρχει εγκατάσταση, δεν παίζει όλη την ώρα, παίζει ένα δεκάλεπτο, κλείνει, τίποτα. Ανοργανωσιά στο μεγαλείο της φέτος. Η κίνηση γενικότερα στα μαγαζιά πώς πηγαίνει? Καταναλωτές τιμούν ότι είναι αγορατισκό? Η κίνηση πάει με βάση αυτό, την ψυχολογία δεν υπάρχει, φύγανε και ο κόσμος έχει δώσει τα λεφτά του σε διακοπές σε άλλα μέρη στην Ελλάδα. Που αξίζει τον κόπο να κάνουν Χριστούγεννα. Τις ευχές σας, τουλάχιστον να μας δώσετε κάποια αισιόδοξη. Εννοείται. Χρόνια πολλά και υγεία σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά. Νομίζω ότι σε γενικά πλαίσια πήγαμε καλά φέτος. Πήγαμε καλύτερα από πέρυσι τουλάχιστον. Βέβαια, εντάξει, κίνηση υπήρξε τις τελευταίες μέρες των Χριστουγέννων και αυτό περιμένουμε και για τις τελευταίες μέρες πριν από την αλλαγή του έτους. Υπήρχε λίγο διαφορετική διάθεση. Τουλάχιστον εγώ αυτό εισέπραξα από τους δικούς μου τους πελάτες. Ίσως μετά από ένα καλό καλοκαίρι
υπήρχε άλλη διάθεση για ψώνια. Αυτό που λίγο μας πήγε πίσω, θα έλεγα, είναι ότι δυστυχώς το κέντρο της πόλης μας φέτος δεν ήταν καθόλου στολισμένο. Έκανε τον κόσμο να μείνει στα σπίτια του, γιατί ξέρετε, το ζητούμενο για εμάς δεν είναι μόνο να μπει μέσω πελάτη στο μαγαζί να ψωνίσει. Θέλουμε τον κόσμο, θέλουμε να βλέπουμε τον κόσμο στο κέντρο. Να κάνει βόλτα, να βλέπει τις βιτρίνες μας, να κρίνει και να συγκρίνει. Αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι. Το θετικό πρόσημο δηλαδή αυτό είναι. Και όχι μόνο το ταμείο. Αυτό δεν το εισπράξαμε και δεν βοηθηθήκαμε. Θέλω λίγο του χρόνου να σταθούμε περισσότερο σε αυτό. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλύτερα. Να σας πω και εγώ τα συνηθισμένα, έφυγε πολλοί κόσμος, έτσι. Παρόλα αυτά όμως, ναι, εγώ είμαι ευχαριστημένη. Αν συνεχίσει έτσι και η πρωτοχρονιά, θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα γιορτών. Στο σημείο αυτό και εσύ, κύριε, ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Έθριος με αρκετά σύννεφα προβλέπεται για αύριο καιρό στην περιοχή μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική εντάσσεως 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Ενώ την Κυριακή ο καιρός προβλέπεται βροχερός στις πρωινές ώρες, οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, συνερφόμενες νοτιοδυτικούς εντάσσεως 2 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται και η να κυμαίνεται στους 9 με 15 βαθμούς Κελσίου. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας έφτασε στο τέλος του. Για περισσότερη ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας στο cost.tv. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και ευχές για καλή χρονιά σε όλους.